πολλοί το παραβλέπουν, άλλοι το βλέπουν. Καλησπέρα Γκρέγκορη, καλησπέρα Κατερίνα, Παναγιώτη, Ασπασία, καλησπέρα στην όμορφη Αναστασία, καλησπέρα στο Γιώργο, στο Μιχάλη από το Λουξεμβούργο, στη Μαρία από τη Στοκχόλμη, καλησπέρα σε όλους εσάς, στη Νίκη, και ξεκινάμε σιγά σιγά. Δεν θέλω να σας πάρω χρόνο απόψε πολύ. Είδατε και το άλλο που προβάλαμε πριν μισή ώρα, το θέμα για τις απάτες τις επενδυτικές, απάτες οι οποίες είναι στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα στη Ρένα Τιμπουλακάκη, καλησπέρα στην Έφη. Έφη, έχω μόλις στεναχωρηθεί. Έτσι λοιπόν, προχωράμε για ένα προσωπικό δεδομένο. Προ δύο ημερών σας έβγαλαν από το CSI, από το Ινστιτούτο, ένα story το οποίο έλεγε ότι υπάρχουν εφαρμογές τις οποίες άμα δείτε τις κλήσεις κρυφακούνε και κατασκοπεύουνε. Τι εννοούμε κρυφακούνε οι συσκευές και εφαρμογές? Δηλαδή κατεβάζεις μία εφαρμογή, π.χ. την Χ, να σας πω μία εφαρμογή, τι να πω τώρα, μην μπερδευτείτε. Μία εφαρμογή μιλάμε και παίζετε ένα παιχνιδάκι. Η εφαρμογή αυτή έχει ανοιχτά μικρόφωνα, δηλαδή όπως την κατεβάζετε κάτω, εάν δεν της κλείσετε τα μικρόφωνα που να είναι ανοιχτά μόνο κατά τη χρήση, η εφαρμογή ακούει τι λέτε. Δηλαδή εσείς έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας και στη συνέχεια όση ώρα δεν τη χρησιμοποιείτε, την εφαρμογή αυτή ακούει. Και ακούει τι λέτε. Κρυφακούει συζητήσεις. Κρυφακούει το βράδυ στο κρεβάτι σας τι κάνετε. Αν είσαστε ανήσυχοι, ήσυχοι, Νικόλα, είσαι ήσυχος στο βράδυ στο κρεβάτι σου. Έτσι λοιπόν, έχετε χωρίς δικαιώματα, όπως λέει ο Νίκος ο Μαλατέστας, σε μικρόφωνο και κάμερα. Έτσι, η εφαρμογή αυτή, εντός εισαγωγικών άθελάχτης, κρυφακούει και κρυφοβλέπει. Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Εσείς έχετε μία συζήτηση ένα βράδυ. Θα σας πω, αυτό έτυχε πριν δύο βράδια, σε μια παρέα μου. Πόσες φορές το βράδυ σηκώνεστε και πάτε τουαλέτα? Όταν πίνετε πολύ νερό, σηκώνεστε πολλές φορές. Το απαραίτητο. Μιλώντας λοιπόν συζήτηση για την τουαλέτα και πόσες φορές σηκώνεται ο άλλος, εδώ γελάμε, ξαφνικά πετάνε τρία κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα, μήπως έχεις προστάτη, τάδε σάι, τάδε φάρμακο, τάδε εξέταση. Καλησπέρα Στέλλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ευάλωτοι είμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς έχουμε παραδοθεί χωρίς να το ξέρουμε και με την έγκρισή μας στη βόρα των εφαρμογών. Έχουμε παραδοθεί σε εφαρμογές, έχουμε παραδοθεί σε διαδικασίες τέτοιες που αν δεν ξέρουμε, την έχουμε πάθει. Άρα, κλειστές οι εφαρμογές σας και από τις ρυθμίσεις για ήχο και εικόνα. Μη δίνετε δικαιώματα στις εφαρμογές που κατεβάζετε να σας βλέπουν και να σας ακούνε. Μόνο κατά τη χρήση τους. Έχει την Google, την πονηρή την Google, η οποία μας κατασκοπεύει σε όλα τα επίπεδα και μας τα παίρνει με το δίκιο της. Γιατί μας τα παίρνει? Μας τα παίρνει γιατί εμείς έχουμε δώσει έγκριση. Γιατί δεν γνωρίζομαι. Δεν ξέρουμε, καλοί μου φίλοι. Δεν ξέρουν δυστυχώς οι άνθρωποι αγοράζουν ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι σαν να αγοράσει μια Ferrari και να σου πούνε πάρτε και φύγε. Γιώργη, πάρε τη Ferrari και φύγε. Και ο Γιώργης να μην ξέρει να πατήσει τον γκάζι και το φρένο. Και να μπει μέσα στη Ferrari και να σκαλίζει τη Ferrari, να τη σκαλίζει, να δει πώς θα ξεκινήσει. Ποιο κουμπί θα πατήσει να φύγει, να πάρει μπροστά. Να πατήσει, να βρει το άλλο κουμπί, να παραβάλει την πρώτη Δευτέρα. Να δει. Δηλαδή με απλά λόγια σας τα λέω αυτά όλα, καλοί μου φίλοι. Δεν γνωρίζουμε τα του διαδικτύου και έχουμε τα ακριβότερα τηλέφωνα των 2.000 ευρώ, τα ακριβότερα κινητά τηλέφωνα και κατεβάζουμε όλες τις εφαρμογές που βλέπουμε. Δεν υπάρχει εφαρμογή να την αφήσουμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να κοιμόμαστε το βράδυ και να μας ακούνε. Προημερών μου είπε κάποιος, του πρότεινε προφυλακτικά. Όπως τα ακούτε. Και μην γελάτε. Του πρότεινε το πρωί, είδε διαφήμιση προφυλακτικών. Του λέω κάποια βρωμοδουλειά έκανε στο βράδυ, του λέω, για να σου πει αυτό. Και γελούσε. Βράδυ είναι, τι να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε
ότι πρέπει να είμαστε πιο σόφρονες. Και όπως λέει η φίλη μου η Ανδριάννα, ένα πολύ χρήσιμο μάθημα, για ακόμα μια φορά βέβαια είναι ένα μάθημα που αυτά που λέμε δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Κοινοποιήστε τα αυτά όλα, κάντε viral το βιντεάκι αυτό για τα προσωπικά δεδομένα και ότι να προσέχουν τις εφαρμογές και να τις κλείνουν και να τις ελέγχουν γιατί κρυφακούν οι εφαρμογές και μας βγάζουν διαφημίσεις. Αυτά είναι τα viral τα όμορφα που πρέπει να βγάζετε στους φίλους σας. Όχι μιλάμε το παιδάκι που λέει, με συγχωρείς, η γκομενίτσα που λέει διάφορες παπαρίτσες και τη βγάζετε και την κυκλοφορείτε στο TikTok και στο ένα και στο άλλο. Viral πρέπει να γίνονται πράγματα τα οποία ο άλλος έχει να μάθει. Γι' αυτό λέγεται viral. Viral κάνεις κάτι το οποίο είναι επιμορφωτικό. Και να γελάσεις και ένα ανέκδοτο και κάτι. Όχι να βγάζουμε viral πράγματα τα οποία κρύβουν πίσω ιούς. Να βγάζουμε viral πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι επιβλαβή και πάνω απ' όλα μας καταστρέφουν τις εφαρμογές. Γι' αυτό τον λόγο, καλοί μου φίλοι, θα σας πω κάτι. Και τελειώνω. Δεν σας τρώγω χρόνο άλλο. Το διαδίκτυο δεν είναι παιχνίδι. Το διαδίκτυο δεν είναι βρήκα φως και μπήκα και παίζω. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που αν δεν ξέρεις να το χειριστείς, σκοτώνει. Όπως το ακούτε, μία λάθος κίνηση έχει φέρει λάθος ανθρώπους στο σπίτι σου. Μία λάθος κίνηση έχει χάσει την περιουσία σου. Μία λάθος κίνηση τα χάσεις όλα. Μία λάθος κίνηση είσαι αλλού για αλλού. Μία λάθος κίνηση τα τίναξες όλα στον αέρα και τέλειωσες. Όλα αυτά μπορώ να σας τα αιτιολογώ μέχρι αύριο το πρωί. Ένα-ένα να σας λέω τι μπορείτε να πάθετε. Δεν θέλω όμως να φοβηθείτε. Δεν θέλω να σας δημιουργήσω πανικό. Δεν θέλω να σας δημιουργήσω ανασφάλεια με το διαδίκτυο. Ίσα-ίσα θέλω να σας δημιουργήσω ασφάλεια με το διαδίκτυο. Όμως, εάν δεν ακούτε βασικά πράγματα, όμως εάν δεν ακούτε έναν άνθρωπο, έναν ειδικό ο οποίος είναι μέσα στα θέματα αυτά και εάν δεν κοινοποιείτε αυτά στους φίλους σας και στους ανθρώπους σας, πώς θα μάθετε για το διαδίκτυο? Πώς θα δείτε την επόμενη μέρα όλοι μαζί να ξεχωρίσουμε και να μην είμαστε 26η χώρα από τις 28 ηλεκτρονικά αναλφάβητοι? Πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα? Πώς θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός που καθημερινά, όπως λέγαμε χθες, προσπαθούν οι κυβερνώντες να μας φέρουν σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό? Πώς θα αλλάξει η χώρα μας? Πώς θα αλλάξει η επικοινωνία μας, εάν δεν ακούμε? Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να σας δίνουμε φως, είμαστε εδώ για να σας δίνουμε τις καταστάσεις ως έχουν και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε, να συνεισφέρουμε έστω και με ένα πετραδάκι γνώσης πάνω στο όμορφο μυαλουδάκι σας. Πες κατημένη, πες, θα τα μάθετε. Και πιστεύω ένα πράγμα, ότι στη ζωή μας, το σημαντικότερο πράγμα είναι ένα. Ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Ναι, κυρία Έφη μου, ηλεκτρονικά αναλφάβητοι είμαστε στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε 26η μετρήσιμη από διεθνή οργανισμό. Δυστυχώς, έτσι είμαστε. Γι' αυτό προσπαθούμε να γίνουμε από ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, ηλεκτρονικά αλφαβητισμένοι, με απλά λόγια, να μάθουμε το διαδίκτυο, να μην είμαστε οι τελευταίοι των Ομοϊκανών στην Ευρώπη. Οι Έλληνες είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Έχουμε την πιο δυνατή ευφυΐα στον κόσμο όλο. Όπου και να ψάξεις, όπου και να δεις, πίσω κρύβεται ένας Έλληνας. Η Ελλάδα είναι η φυλή η οποία νικάει. Το να είσαι Έλληνας είναι ευθύνη. Το να είσαι Έλληνας είναι ό,τι καλύτερο. Το να ζεις στην Ελλάδα, ζεις στο καλύτερο οικόπεδο. Έχω γυρίσει τον κόσμο και ευχαριστώ τον Θεό. Έχω πάει στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Όμως η Ελλάδα είναι το καλύτερο οικόπεδο. Όμως η Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο έχει ο κόσμος όλος. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί και ευχαριστούμε την Παναγία που έχουμε γεννηθεί εδώ. Και δεν μελαγχολούμε και νιώθουμε την άνοιξη. Βγαίνεις από γεματάκι έξω τη βολτίτσα σου, είτε με τα πόδια είτε με το ποδηλατάκι σου και αναπνέεις το οξυγόνο. Πας στην παραλία μια βόλτα, ζεις με ελάχιστα τα μέγιστα. Ακούσατε αυτό που είπα? Ζεις με ελάχιστα τα μέγιστα, που οι άλλοι για να τα ζήσουν θέλουν κάποια χρόνια. Για να ζεις αυτό που ζεις τη μία μέρα. Η μία μέρα η δικιά μας είναι όλη τους η ζωή σε κάποιους άλλους. Για να εισπράξουν όλο αυτό που εισπράττουμε εμείς ένα απόγευμα, μία βόλτα σε μία παραλία όμορφη της Αττικής ή της Κρήτης ή της Κέρκυρας ή της Ρόδου ή της Σαντορίνης ή των Παξών ή των Λιψών ή της Αστυπάλαιας.
Χιλιάδες μέρη, νησιά έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Όμορφα, με αγάπη. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι Έλληνας. Ναι, κυρία Ρίτσα, ο Θεός είναι Έλληνας. Το έχω πει κι εγώ. Κάπου κι εγώ το έχω ακούσει. Όμορφα. Δεν το παρήγαγα εγώ. Όμως ο Θεός είναι Έλληνας. Το έχω πει, το λέω και θα το λέω για πάντα. Γιατί ο Έλληνας έχει ψυχή. Ο Έλληνας έχει καρδιά και μην το βάζετε κάτω. Χαμόγελο, αισιοδοξία. Έχουμε περάσει 10 χρόνια ξύλο. Τι μας έχει βρει ούτε στον εχθρό μας, όμως έχουμε αντέξει, είμαστε όρθιοι, προχωράμε, πολεμάμε και τα καλύτερα έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευλογημένο βράδυ. Ο Θεός μαζί μας και πάρα απ' όλα τι. Να έχετε ηρεμία και πριν πέσετε να κοιμηθείτε όλοι σας απόψε, διαλογιστείτε για 2 λεπτά. Πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο όμορφα είμαστε. Και σκεφτείτε τους άλλους που δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς. Καλό σας βράδυ.